Λοιπόν, χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να δουλέψουμε με το flipbook βασικά, για να δούμε λιγάκι. Εδώ είναι το Real 3D Flipbook, το οποίο είναι ένα plugin για το WordPress, με το οποίο μπορούμε να ανεβάσουμε τα PDF μας και αυτά να εμφανίζονται σαν βιβλιαράκια, ας πούμε, μέσα στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, όπως βλέπουμε το plugin το συγκεκριμένο, εδώ στα αριστερά, Real 3D Flipbook, μπορούμε να πατήσουμε Add New ή απλά να αντιγράψουμε ένα από τα ήδη υπάρχουν Flipbook. Αν κάνουμε ένα duplicate εδώ πέρα, δημιουργείται ένα copy, ας πούμε, αυτού του flipbook, οπότε μπορούμε να το επεξεργαστούμε αλλάζοντας φυσικά το όνομα, έτσι ώστε να μην είναι copy εδώ πέρα, και θα προσθέσουμε πρώτα το νέο PDF που θέλουμε να εισάγουμε στην σελίδα μας. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό. Πατάμε Select PDF. Στο παράθυρο που μας ανοίγει πατάμε Select Files. Εδώ επιλέγουμε το αρχείο που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να θέλουμε να πάρουμε και το όνομα του, έτσι ώστε να το βάλουμε σαν όνομα για το PDF. Πολύ ωραία. Θα πατήσουμε, μόλις είναι έτοιμο, Send το flipbook εδώ, και από εδώ τώρα μας έχει βγάλει τις εικόνες. Φυσικά αυτό θα φανεί σαν αρχική φωτογραφία και όλα στην ιστοσελίδα μας. Δίνουμε το όνομα του αρχείου και στην ουσία είναι πανέτοιμο το flipbook. Μπορούμε να πατήσουμε ένα update εδώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά στη σελίδα μας. Λοιπόν, ας προσθέσουμε ακόμα ένα. Εντάξει, πάω στο Real 3D Flipbook. Όπως βλέπω όλα τα αρχεία εδώ πέρα, μπορώ να κάνω duplicate, να ανοίξω αυτό που έχω δημιουργήσει και από εδώ πέρα να προσθέσω το καινούριο PDF. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα PDF εδώ πέρα, να το προσθέσουμε. Παίρνουμε το όνομα για να το βάλουμε σαν όνομα αρχείου. Είναι έτοιμο. Αφού ανέβει στη σελίδα, πατάω Send του flipbook. Εδώ θα δημιουργηθούν τα thumbnails, ας πούμε, αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, και απλά αλλάζω το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται το συγκεκριμένο PDF. Πατάω update και είναι πανέτοιμο. Αν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα στην ιστοσελίδα, μπορούμε να ανοίξουμε ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν PDF, για να δούμε λιγάκι πώς φαίνεται. Και όπως βλέπετε, μας το κάνει σε μορφή flipbook. Οπότε μπορούμε να το ξεφυλίσουμε, μπορούμε να ζουμάρουμε με το scroll, μπορούμε να το κατεβάσουμε το αρχείο κανονικά με το download εδώ πέρα, και με ένα escape, ας πούμε, ή με το χ πάνω δεξιά, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στο site μας. Αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα από αυτά τα PDF σε κάποια από τα προϊόντα μας, μπορούμε να ανοίξουμε το προϊόν από τα προϊόντα, να ανοίξουμε για παράδειγμα αυτό το προϊόν
και να το προσθέσουμε σε ένα από τα tab. Μπορούμε βέβαια σε οποιοδήποτε σημείο που βλέπουμε το εικονιδιάκι Real 3D Flipbook, μπορούμε να περάσουμε και να προσθέσουμε το συγκεκριμένο αρχείο. Έτσι, εδώ πέρα βλέπουμε όλα τα αρχεία PDF. Αλλιώς μπορούμε να το προσθέσουμε σε ένα από τα tab. Έχουμε και τα custom tab εδώ πέρα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα tab, να γράψουμε εδώ πέρα αρχείο PDF και να προσθέσουμε το αρχείο μας. Εδώ βέβαια, επειδή χρησιμοποιεί κάποια άλλα τέτοια, μπορούμε κάλλιστα να το προσθέσουμε από εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, δηλαδή σε κάθε σημείο, όπως λέει εδώ αρχεία PDF αγγλικά, μπορούμε να, αν έχουμε ανεβάσει και το αντίστοιχο αγγλικό, να το προσθέσουμε κανονικά με τον ίδιο τρόπο. Ελπίζω να ήταν κατατοπιστικό το βίντεο. Για οποιαδήποτε απορία σας, φυσικά μπορείτε να με καλέσετε στο 2310 729 873. Ευχαριστώ.